Όλοι πεινάμε βασικά. Πεινάς μηνά. Ναι. Δεν έφαγες. Ούτε εγώ έφαγα μια μπανάνα μόνο, να ξέρεις. Γελάς μόνο μηνά μου, έφαγα μπανάνα σου λέω. Λοιπόν, γεια σας κουλεράκια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε αυτούς που πεινάνε, καλησπέρα σε αυτούς που τρώνε τώρα και τους έχουμε τσακώσει με την μπουκιά εδώ στο στόμα να έτσι. Γεια σου και σε σένα που κόβεις την πριζόλα σου ή ό,τι τρως τέλος πάντων. Εμείς είμαστε λίγο νηστικοί, θα φάμε μετά. Ο Μηνάς δεν έχει φάει τίποτα, ούτε κι εγώ. Είμαστε εδώ ζωντανά στο Cooler, 3 το μεσημέρι και σήμερα το θέμα μας έχει πάρα μα πάρα πολύ φαΐ. Έχει γεύση, έχει συνταγές, σας έχω μία πολύ ωραία και μεγάλη έκπληξη, λίγο ένα πέρασμα θα σας κάνω και θα το φύγω. Αμέσως, δεν θα σας το ανακοινώσω ακόμα, θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία. Το θέμα μας σήμερα είναι αν μπορείτε να μαγειρέψετε μόνοι σας και τι μπορείτε να μαγειρέψετε, νερό βραστό. Ή τοστ, ή αυγά, ή γελάς, ή μουσακά ρε, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μαγειρέψει μουσακά. Εγώ δεν ξέρω να φτιάχνω μουσακά, πραγματικά. Φτιάχνω, μη γελάστε, εσύ σηκωπή μαγειρεύω. Λοιπόν, Χριστός, ο Χριστός Μινά, ο Χριστός. Παιδιά, ναι, όταν λείπει η μαμά σας από το σπίτι σας, ξέρετε να μαγειρεύετε. Ξέρετε, ρε παιδί μου, τι να φτιάξετε. Θα ανοίξετε το ψυγείο και θα το κοιτάτε σαν να είναι κάτι άσχετο ή θα πάρετε 2-3 υλικά, θα τα συνδυάσετε κάπως, θα ρίξετε μες στο τηγάνι, στο φούρνο και τέλος πάντων θα ζήσουμε, βρε αδερφέ. Ήρθε η ώρα να απογαλακτιστούμε, κυρίες και κύριοι, ναι, γιατί ο Τάσος Αντωνίου που είναι σήμερα μαζί μας είναι ο καλεσμένος μου πραγματικά και έχω μεγάλη χαρά. Μου έφερε το βιβλίο του από τις εκδόσεις Πατάκη και ήρθε η ώρα λοιπόν να μην ξαναπούμε κι εμείς ποτέ. Μαμά, πεινάω. Να τα φτιάξετε μόνοι σας. Να μην λέτε στη μαμά σας, μόλις ξυπνάτε, μαμά, φτιάξουμε ένα τοστ. Μαμά, το μεσημέρι τι θα φάμε, τι φάει έχουμε σήμερα. Μαμά, βάλε μου φαΐ, μαμά, βάλε μου το ένα, μαμά, βάλε μου το άλλο. Θα δείτε λοιπόν ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο να τα βρείτε και με τον εαυτό σας, να μάθετε να μαγειρεύετε. Ο Τάσος μου θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί οι συνταγές του είναι πάρα, πάρα πολύ απλές, είναι πάρα πολύ εύκολες και είναι, ρε παιδιά, για μας. Για μας τα νέα παιδιά που δεν ξέρουμε να μαγειρεύουμε. Εγώ κάτι ξέρω, μη γελάς εσύ. Εγώ ξέρω, αλλά δεν τα ξέρω όλα. Λοιπόν, ο Τάσος έχει πάρα πολλές συνταγές εδώ και θα τις αναλύσουμε όλες και θα τα πούμε όλα. Πάμε σε break και επιστρέφω μαζί με τον Τάσο Αντωνίου. Λοιπόν, εγώ μάνα αυτό θα σου φτιάξω σήμερα. Το βλέπεις, το βρήκα. Πλησίασε λίγο. Κοίτα τι ωραία φωτογραφία, σε παρακαλώ. Τι είναι? Πένες με μοτσαρέλα και ντομάτα. Και μην γελάσεις από πίσω. Μην θα το φτιάξω. Και θα σου βγάλω και φωτογραφία για να στο φέρω αύριο να το δεις. Και δεν θα δοκιμάσεις επειδή είμαι αμφισβητής. Μηνά. Εσύ. Λοιπόν, κουλεράκια μου, όμορφα και ζωγραφιστά. Είμαστε εδώ ζωντανά στο Cooler. 3 το μεσημέρι. Σήμερα έχω ένα και πεινασμένα. Ισχύει καλά, λέει Μηνάς. Είστε και πεινασμένα και εμείς είμαστε πεινασμένα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για πολύ φαΐ. Έρχεται στην παρέα μου ο Τάσος ο Αντωνίου που έχει γράψει αυτό το πραγματικά πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Για να μην ξαναπεί ποτέ, μαμά πεινάω. Για να μην τη ξαναπεί, άστε τη δόλια να πιει και ένα καφέ, να πάει μια βόλτα. Εγώ το είχα, θα σου πω, το έχω πει και εγώ αυτό το μαμά πεινάω. Είχα κάνει ένα διάλειμμα για 2-3 χρόνια που μαγείρευα πολύ μόνη μου, γιατί ξέρω να μαγειρεύω, μας γελάει ο Μηνάς. Αλλά τώρα, επειδή μένουμε όλοι μαζί στο σπίτι, είμαστε όλη η οικογένεια και ο αδερφός μου και οι γονείς μου, άμα η μαμά σηκώνει το πρωί να μαγειρέψει, γιατί να σηκώθω κι εγώ ρε παιδιά. Τώρα άμα εμένα μου ήρθει να φτιάξω κάτι, θα της πω, Διονυσάκη, άραξε, πιες τον καφέ σου και θα φτιάξω εγώ σήμερα. Πάμε σε break και θα με βρείτε εδώ στον καναπέ μας με τον Τάσο. Ωραίο. Να είμαστε εδώ με τον Τάσο τον Αντωνίου. Καλώς ήρθες στο Cooler, καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Και χαίρομαι πολύ, που είσαι σήμερα δίπλα μας. Και πραγματικά συγχαρητήρια να σου πω καλή αρχή για το βιβλίο. Εύχομαι να σαρώσει, θα σαρώσει σίγουρα γιατί το ξεφύλισα λίγο.
Και έχει πάρα μα πάρα πολλές συνταγές. Έχεις 91 συνταγές, βλέπω, 91. Λοιπόν, και 17 γλυκά. 17, ορίστε, έχει και γλυκά, παιδιά, ορίστε. Τι, έχει, αν είμαστε μικροί και αν τις μαγειρεύουμε, θα φτιάξουμε όλα. Είδα ότι έχεις και υγιεινές γεύσεις, για να μην τρώμε όλο, ξέρεις τώρα, λιπαρά και τέτοια. Έχεις και νοστιμιές, έχεις και μπέργκερ, έχεις εντάξει βασικά τα πάντα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγα λόγια να ξεκινήσουμε, να μας πεις για το βιβλίο, πώς ξεκίνησες, πώς σου ήρθε η ιδέα. Λοιπόν, ήμουνα με φίλους αρκετά χρόνια πριν στον Brighton της Αγγλίας, όπου είχαμε όλα τα υλικά, αλλά δεν ξέραμε να μαγειρέψουμε. Okay, είχαμε φάει όλα τα μπέργκερ της περιοχής, ό,τι μπορούσε να φάσουμε 5 λίρες μπουφέ κτλ. Οπότε λέμε φτάνει. Δεν γίνεται. Κάτσε, είχατε μέσα στο ψυγείο πράγματα και απλά, πώς να σου πω, ήταν σε φάση λίγουν, τα πετάγαμε και παίρναμε καινούργια και απλά δεν τα αξιοποιούσαμε. Το θέμα είναι όταν ζεις δύο στην Αγγλία και στο εξωτερικό γενικότερα είσαι φοιτητής, σου έρχονται courier, έρχονται η θεία, οι ξαδέρφοι, επισκέψεις. Και όταν μένεις 2-3 άτομα μαζί σε ένα σπίτι παρέα, πάντα το σπίτι ξεμίζει επί 3. Οπότε... Και εσένα σου ήρθε τώρα να πειραματιστείς. Σου ήρθε να φτιάξεις ένα βιβλίο και τύπου, ρε παιδί μου, να βοηθήσεις όλα αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν πώς να μαγειρέψουν. Και είπες, θα φτιάξω αυτό το βιβλίο με τις συνταγές. Να σου πω πώς έχει ακριβώς ιστορία. Ναι, να μου πεις. Λοιπόν, είμαστε εκεί φίλοι. Λέω, τι θα γίνει, μου τις πάει. Θέλω κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό και θέλω να δω τις συνταγές που τρώμε έξω, που μας αρέσουν πολύ, να τα δούμε σε ένα βιβλίο. Ωραία. Okay. Αλλά θέλω όχι κάτι στημένο, κάτι πολύ casual, πολύ wow. Ναι, γιατί είδες κάποια στιγμή. Και ο φοιτητής το βαριέται το μπέργκερ και την πατάτη τηγανητή. Να τρώτε και υγιεινά και να τρώτε και μαγειρευτά και ωραία. Γιατί αυτά που φτιάχνουμε μόνοι μας με τα απλά και αγνά αγαθά που ψωνίζουμε είναι πολύ καλύτερα και πιο υγιεινά. Έτσι. Εντάξει, και το πρόχειρο και το junk έχει το ενδιαφέρον του και έχει τη γοητεία του, αλλά δεν είναι για κάθε μέρα. Ναι, αλλά είναι και αλλιώς όταν το φτιάχνεις πάλι μόνος σου. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι αλλιώς να φτιάξεις εσύ ένα μπέργκερ από το να πας να το πάρεις έτοιμο. Καλά, έτσι. Αν πάρεις φρέσκο κιμά και μπεις επιτόπου στην κουζίνα, το πλάσεις και σε 10 λεπτά έχεις ένα υπέροχο μπέργκερ, δεν θα ξαναφάς απ' έξω. Ή θα φας επειδή εσύ θέλεις να φας κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Εσύ λοιπόν είσαι δημοσιογράφος γεύσης. Ακριβώς. Για εξήγησέ μου. Έχω σπουδάσει επικοινωνία, αλλά έγραφα σε διάφορα περιοδικά, σε διάφορα μέσα κτλ. Αλλά με κέρδισε η μαγειρική, η γαστρονομία. Διάβασα κάτι συνεντεύξεις σου και κάτι άρθρα ότι σ' άρεσε πάρα πολύ και πήγαινες και τα έψαχνες. Και όποτε πήγαινες σε κάποια εστιατόρια ή σε event που γίνονταν ή που είχε πολλούς σεφ, δηλαδή πήγαινες και ρώταγες τα πάντα και την κάθε λεπτομέρεια. Τα πάντα. Το αγαπημένο μου. Περίεργο πράγμα, στην Αγγλία ιδίως και εξωτερικό και εδώ, να μπουκάρω σε σούπερ μάρκετ και να τα παρακολουθώ, να τα παρατηρώ, να μυρίζω, να ψάχνω πράγματα. Πάντα το έχω αυτό η μανία. Και επίσης είναι και πάρα πολύ σημαντικό, φαντάζομαι, το να επιλέγεις. Είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή, πας στο Μανάβι, πας στη Λαϊκή, πας στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Πώς την επιλέγεις την ντομάτα και το χύψι ζαρζαβατικό, για παράδειγμα. Εντάξει, αν δεν έχει την τύχη να σου μάθει κάποιος ιδίως στην αρχή. Σιγά σιγά. Μινά σε βλέπω, αχ, Μινά, εσύ ξέρεις, βρε. Αλλά εμείς είναι από χωριό, τα έχεις φρέσκα, ωραιότατα. Μινά την επόμενη φορά εδώ με γκαζάκι, ξέρεις, να δούμε να τεστάρουμε τις γνώσεις. Ωραία, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, άστο το Μινά, θα τον φτιάξω εγώ μετά το Μινά, λοιπόν. Θέλω να σου πω ότι ο κόσμος έχει ξεκινήσει και στέλνει μηνύματα. Αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί τους ρωτήσαμε να μας πούνε τελικά τα παιδιά τι ξέρουν να μαγειρεύουν και αν ξέρουν να φτιάχνουν κάτι. Θα ξεκινήσουμε να τα σχολιάζουμε. Θέλω απλά να σας πω ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση οι φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες μέσα στο βιβλίο είναι τόσο καθαρές, είναι τόσο ωραία δουλειά και δεν είναι από, από φωτογραφική κάμερα, όπως μου είπες, έτσι. Είναι φωτογράφο, είναι επαγγελματική. Ακούστε τώρα τι έχει κάνει εδώ ο Τάσος, για να δείτε πόσο πολύ αγαπάει τη δουλειά του και πόσο πολύ το έψαξε. Είναι μια κάμερα, όχι επαγγελματική, είναι μια ερασιτεχνική κάμερα, φωτογραφική μηχανή για την ακρίβεια. Εντάξει, με ένα πιο καλό φακό, να το πούμε και αυτό, που βγάλαμε τις φωτογραφίες εγώ και μαζί. Και μπαίνουν στο Instagram, μου είπες. Βεβαίως, πολλές από αυτές τις φωτογραφίες είναι και στο Instagram. Ορίστε. Πολύ να τον ακολουθήσετε. Πώς είσαι στο Instagram? MamaPinaoGR. Ορίστε, να τον ακολουθήσετε. Σας και επίσης να σας πω ότι σήμερα τρεις τυχεροί που θα μας στείλουν μήνυμα στο Twitter, @CoolerMatTV, θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν 1-3 βιβλία από αυτά. 3. Εγώ το δικό μου το έχω. Να στείλετε εσείς μήνυμα και να μου πείτε θέλω το βιβλίο του Τάσου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε μηνύματα, Τάσο, και θα μας λες και εσύ. Okay. Λοιπόν, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, η σπεσιαλιτέ μου, είναι το τόστ. Okay. Λογικό. Το κάνω πολύ ωραίο. Δεν μπαίνω στον κόπο να μάθω να κάνω άλλα φαγητά. Έχουμε μαμά και γιαγιά. Άρα ο Κωνσταντίνος μας, μας ακυρώνει το βιβλίο αμέσως. Κωνσταντίνε, ένας να τα πούμε από κοντά.
Αλλά ο Τάσος όμως, θα σου πω εγώ, θα σου έχει μια καλή ιδέα ώστε να εξελίξει το toast που τόσο ωραία φτιάχνεις. Δηλαδή να ρωτήσω εγώ τον Κωνσταντίνο κάτι. Ναι. Φίλε Κωνσταντίνε, θες να βγεις ένα ραντεβού με τη φίλη σου. Ποιος θα μαγειρέψει, πάλι η γιαγιά και πάλι η μαμά. Πρέπει και εσύ να δείξεις κάτι. Σου έχω πολύ απλές και εύκολες συνταγές για να γυρίσουν όλα τα φώτα τη δημοσιότητα πάνω. Θέλω, ξέρεις, θέλω να μου πεις αν έχεις κάποιο μυστικό για το toast. Που όλοι ξέρουμε, okay, το toast θα μου πεις τώρα είναι δύο φέτες, γαλοπούλα και τυρί. Λοιπόν, αυτό. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, μπράβο, πρέπει το σκέρα να έχει κάψει πάρα πολύ καλά πριν. Άκου τώρα, Κωνσταντίνε μου εδώ. Αυτό το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Εγώ βάζω πάντα ένταμ. Ναι. Το πιο απλό και πιο no name που μπορείς να βρεις σε ένα σούπερ μάρκετ. Ωραία. Αλλά προσέχω πάντα τα αλατικά μου. Ωραία. Να είναι διαφορετικά προσεγμένα. Είναι ωραία, πολύ σημαντικά τα αλατικά και να μην έχουν και πάρα πολύ αλάτι γενικότερα. Και να μην έχουν λιπαρά και τέτοια. Βεβαίως. Άρα να έχει κάψει το στιέρα, ε. Και ούτε εγώ το ξέρω. Για να έχεις πολύ τραγανιστό ψωμί. Και επίσης όταν το σερβίρεις, να βάλεις λίγο φρέσκο πιπεράκι. Για μένα βασικό ρόλο. Βάζω και εγώ φρέσκο πιπέρι. Εντάξει, οκ. Είδες, μηνά. Αυτό το ξεκινάει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι top. Το φρέσκο πιπέρι στο τόστο, να ξέρετε, δίνει άλλη πραγματικά γεύση. Συνεχίζουμε με μηνύματα, λοιπόν. Για να δω, η Νίνα Ρέμι λέει ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Ο Νίκος ο Δίκαιος, μουσακά. Μπράβο. Μας αρέσει να με άφησε. Μπράβο, Νίκο. Δυνατός. Πολύ. Για το μουσακά, τι έχεις να μας πεις. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να φτιάξω, να σου πω. Εντάξει, μωρέ. Αυτό είναι για τη μαμά και για τη γιαγιά. Είναι ένας καλός λόγος να μπούμε στο σπίτι πάλι, να δούμε τη μαμά, τη γιαγιά. Εσένα, ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό? Α, δεν έχω. Δεν μπορώ να πεις ότι μπορώ να ζω με ένα πράγμα. Ναι. Ποιο είναι το πρώτο φαγητό που δοκιμάσεις να φτιάξεις? Κοτόπουλο, ναι, με τσένταρ. Και είναι η συνταγή μέσα. Ω, την έχω δει αυτή, και να κόλλησε, ξέρετε, το τσένταρ τότε. Κόλλησε, για πες μου. Σίγουρα έχεις πάθει ατυχήματα κατά τη διάρκεια που πειραματίζεσαι. Γιατί ένας άνθρωπος που ξεκινάει πρώτη φορά να μαγειρεύει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην του τύχει κάτι. Το γράφω στον πρόλογο. Ότι λάσπωσε το ρύζι, κάψε το κρέας. Αν δεν τα κάνεις όλα αυτά, δεν πρόκειται να μάθεις. Άμα δεν πάθεις, δεν θα μάθεις, παιδιά. Και εγώ έχω κάνει και εγώ πολύ επική χοντράδα. Την ξέρουν άπαντες. Στην γειτονιά. Στην γειτονιά. Οι φίλοι μου, όλοι εδώ τα παιδιά τα έχουν μοιραστεί. Εγώ, για παράδειγμα, έφτιαξα το ψάρι πριν χρόνια με τα πάντα. Με λέπια, με ντόστια, όλα. Όπως το πήρα όπως ήταν από την κατάψυξη, το έπλυνα. Όπως έκανα ρουβά στην ταινία, μου γελάτε, έτσι ακριβώς το έκανα και εγώ. Το έβαλα μέσα στο ταψί, τις πατατούλες μου, έβαλα εγώ τα σκορδάκια μου, τα λάδια μου, όλα. Καταπληκτικό. Μύριζε καταπληκτικά. Αλλά είχα εγώ τον τότε φίλο μου που ήξερε και έφτιαχνε ο άνθρωπος, ο Χριστιανός. Και τον είδα να τα βάζει τα ψάρια μια μέρα έτσι. Και λέω, αν μπορεί να το κάνει αυτός, μπορώ να το κάνω και εγώ. Γιατί αν μπορώ να το κάνω. Γιατί. Ο τύπος τα έχει πάρει καθαρισμένα έτοιμα, αλλά δεν το ξέρω εγώ. Proactive. Ναι, λοιπόν, άμα δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Okay. Έτσι είναι τα πράγματα. Συνεχίζουμε. Τρελή για τον Σταν. Ρολό στο φούρνο με πατάτες. Μπράβο σου. Εγώ αυτό δεν ξέρω να το φτιάχνω, για παράδειγμα. Αυτό είναι εύκολο πολύ. Γιατί αυτό παίρνει το ρολό έτοιμο. Ναι. Sorry, τρελή για. Το πετάς μέσα. Να το κάνει τίποτα πριν ή απλά όπως το παίρνει το βάζει. Πανεύκολο. Το παίρνει, το βάζει, κόβει πατατούλες, τις βάζει και τα τσόλου. Αυτό είναι πανεύκολο. Ωρε, μάνα, τι θα φας σήμερα και αύριο έχω να φτιάξω. Λοιπόν, Βασιλική, λοιπόν, μέλισσες, μας λέει περιμένουμε καλό μπανάκι. Γεια σου, Βασιλική, θα έρθουμε σε λίγο, η αλήθεια είναι. Έχουμε ένα ρεπορτάζ σε λίγο. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να μου πεις τώρα. Θέλω να μου πεις καμία συμβουλή για μαθητές ή για φοιτητές για το σπίτι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ένας φοιτητής δεν θα βρεις μέσα στο ψυγείο του τα πάντα. Δεν θα βρεις και πολύ ψαγμένα πράγματα ή μπαχαρικά. Τα πιο απλά. Μπράβο. Γι' αυτό και το βιβλίο έτσι. Για πες μου καμία συμβουλή. Τι θα μπορούσε εύκολα να φτιάξει ένας φοιτητής? Γενικότερα πρέπει να έχει πατάτες, ζαμπόν, τυρί, αυγά, γάλα. Αυτά είναι πολύ βασικά. Αλεύρι, μακαρόνια. Από εκεί και λίγο κρέας ίσως. Και αυτά μπορεί να τα έχει στην κατάψυξη. Αυτά είναι πολύ απλά βασικά πράγματα που πρέπει να έχει πάντα κάποιος. Και λίγα φρούτα. Οπότε το πρωί θα κάνει ένα σμούθι. Μπορεί να ξυπνάει. Είναι πολύ εύκολο. Ναι, γιατί λίγο γάλα. Λίγα δημητριακά, ας πούμε, και δύο φρούτα και έχεις κάνει ένα υπέροχο σμούθι και λίγο μέλι. Μπράβο, μπορείς να το εξελίσσεις και κάθε μέρα να τα αλλάζεις. Είναι υγιεινό και έχει και λίγο θρεπτικά συστατικά, χωρίς να πηγαίνεις να παίρνεις τώρα απ' έξω τις τυρόπιτες και με τα λάδια που δεν ξέρεις και τι λύτρος. Και ξέρεις τι, σε λίγες μέρες, πραγματικά δεν θα το καταλάβεις ούτε με την πρώτη ούτε με τη δεύτερη, αλλά σε μια εβδομάδα περίπου 10 μέρες θα δεις φοβερή ενέργεια. Αν το παρατηρήσεις, θα είναι φοβερό. Εγώ θα σου πω, όταν ξεκίνησα να μαγειρεύω, με είχε πιάσει η τρέλα. Δηλαδή, κάποια στιγμή ήθελα να φτιάξω κι άλλα. Δεν μπαινά, έβγαινα στις συνταγές. Μ' άρεσε να περνάω πολλή ώρα στο σούπερ μάρκετ, στα μανάρκα και αυτά. Και ψαχνόμουν να φτιάξω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Δηλαδή, μετά σου γίνεται συνήθεια. Δεν θες να φας απ' έξω. Θα φας, θα βγεις και μια βόλτα, θα φας απ' έξω. Θα παραγγείλεις και ένα βράδυ τα σουβλάκια σου, βρε αδερφέ. Να δεις την μπάλα σου την Τετάρτη το βράδυ. Αλλά. Και σήμερα δεν έχει. Σήμερα έχει μου τι άλλο. Σήμερα τι είναι, Βραζιλία με Γερμανία.
Στο είπα εγώ ότι η Γερμανία θα φτάσει στο τέλος. Ναι, τίποτα τυχαίο. Στο είπα ότι. Δεν ξέρω, φυσικό. Εγώ του άλλου υποστηρίζω Αργεντινή και Ολλανδία. Εντάξει. Ναι. Αλλά οι Γερμανοί, ενώ του έχει. Τώρα κάνουμε μια παρένθεση, παιδιά, γιατί ονοτιάζεστε και ποδοσφαιρόφιλοι. Ενώ του έχει πραγματικά ότι δεν θα κάνουν τίποτα. Ρε παιδί μου, δεν του παίρνει και πολύ στα σοβαρά. Κοιτά άλλα πράγματα. Ξαφνικά στο τέλο τσούπου εμφανίζονται. Εσύ τι υποστηρίζει. Εγώ μου αρέσει να βλέπω καλή μπάλα. Εντάξει. Στο Μουντιάλ βλέπουμε καλή μπάλα. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Περισσότερες συνταγές, περισσότερα μυστικά εδώ ζωντανά από τον Τάσο Αντωνίου. Να είμαστε εδώ ζωντανά με τον Τάσο Αντωνίου στο Cooler. Το μαμά, ναι, το μαμά είναι πάρα πολύ, είναι πολύ έξυπνο. Το έχει γράψει μαμά, στο τετράγωνο. Είδατε. Το έχει σχεδιάσει ο Τάσος. Κοιτάξτε λίγο τι έχει κάνει. Μάι στο τετράγωνο πιθα... Εντάξει. Δεν ακούσα τίποτα. Οκ, λοιπόν. Δεν ακούσα τίποτα. Δεν ακούσα τίποτα. Θες να μου πεις για την εμπειρία σου που μαγείρεψες με αυτόν τον διάσημο σεφ. Για ξεκίνα να μας λες. Τον Τζέιμι Ολιβέρ. Ναι, είναι φοβερός. Λοιπόν, βρεθήκαμε στο Λονδίνο τον Νοέμβριο, τον περασμένο Νοέμβριο. Μαγειρέψαμε μαζί. Εγώ και ο Τζέιμι στην ίδια εστία, μου άνοιγε τα κουμπάκια και τα λοιπά. Και εγώ τον κοίταγα, είχα κολλήσει. Εξάρτητα μου λέει, να σου πω, εδώ μαγειρεύουμε. Καταρχήν, είναι τρομερή εμπειρία, θεωρώ. Είναι Θεός. Θέλω να μου πεις πώς είναι σαν άνθρωπος, γιατί εμείς δεν τον ξέρουμε, τον βλέπουμε μόνο στις οθόνες μας. Πώς είναι σαν άτομο, είναι φίλικο. Πώς είμαστε αυτή τη στιγμή εμείς. Ναι. Έτσι, σούπερ, έτσι είναι και αυτός. Ακριβώς. Σαν να είναι φίλος σου. Αυτό είναι Θεός. Δεν προσποιείται. Είναι cool. Είναι πολύ ευγενικός. Είναι cooler και ο Τζέιμι, ρε παιδιά, ορίστε. Για πες μου τώρα για την εμπειρία σου. Είχες, λες να βλέπει η κουλέρα ο Τζέιμι. Θα το στείλω εγώ. Πάω την Πέμπτη, θα το στείλω. Πάει την Πέμπτη ξανά να μαγειρέψουν μαζί. Να το στείλουμε πολλά φιλιά, ρε παιδιά του Τζέιμι τότε, άμα να μας βλέπει. Θέλω να μου πεις, είχες άγχος, είχες αγωνία όταν τον συνάντησες. Είχα πάθει σοκ. Γιατί εντάξει, εγώ μεγάλωσα κιόλας και τηλεόραση έβλεπα πολύ. Είναι inspiration ο τύπος, είναι φοβερός. Σου έδωσε κάποια συμβουλή, κάτι που να σου είπε. Φτιάξαμε σπιτικά ραβιόλι μαζί. Ναι, epic. Από το μηδέν όμως. Mm-hmm. Από το ζυμαράκι, να φτιάξουμε, να τα βράσουμε, να τα γεμίσουμε. Μάλλον να τα γεμίσουμε, να τα βράσουμε και να τα απολαύσουμε. Και έχει και φωτογραφία που μετά είσαι στο στόμα, Έλα, ρε. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Του είπες για το βιβλίο σου. Το περιμένω να το στείλω τώρα. Ωραία, και περιμένεις να σου πει τι συμβουλές του και αυτά και πώς του φάνηκε. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Υπομονώ. Μπράβο. Ορίστε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με μήνυμα. Εννοείται. Πάμε να δούμε γιατί και στο Facebook γίνεται χαμός. Επίσης, να σας υπενθυμίσω να στέλνετε μήνυμα στο @coolermatv στο Twitter για να κερδίσετε 3 βιβλία. Θα δώσουμε δώρα από τον Τάσο μας. Και είναι πάρα πολύ ωραία, να σας πω. Και έχει και 17 συνταγές, είπαμε για γλυκά. 17 συνταγές για γλυκά. Δεν ξεχνάς τίποτα. Και σας έχει ετοιμάσει τα πάντα. Έτσι. Έχει από το πρωινό, από το ορεκτικό, όλα. Δηλαδή θα έχεις και pancakes. Εννοείται. Που είναι τα αγαπημένα όλων βασικά. Έτσι. Και είναι τέλεια και πανεύκολα και παθαίνει σοκ και δεν πιστεύεις ότι. Ωραία. Μα ξέρει γιατί όμως. Θα φας εδώ pancakes, θα φτιάξει μόνος. Ωραία. Την πρώτη φορά πες ότι μπορεί να δυσκολεύσει. Δεύτερη, ναι. Με την παρέα σου είναι πολύ ωραίο. Σημαντικό με παρέα πάντα να μαγειρεύετε. Έχει πολύ πλάκα και να προσέχετε. Λοιπόν, και μαγειρεύεις. Και μετά πας έξω και σου λένε εδώ αυτό το μαγαζί έχει φοβερό brunch. Ότι ναι. Είναι και τη μόδα τώρα. Πας και σου φαίνει κάτι μέτριο. Και του λες, κάτσε φιλά, εγώ τα φτιάχνω καλύτερα. Θα έφτιαξα μπαϊτά στο Σαντωνίου πολύ καλύτερα, ρε φίλε. Έτσι, θα γίνουν όλοι καλύτεροι. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Μαρία Ηλιοπούλου λέει καλοψημένο toast. Άντε και κανένα λασπωμένο μακαρόνι. Εντάξει. Λασπωμένο. Γιατί λασπωμένο εμένα δεν μου αρέσει. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ισχύει αυτό όντως που όταν μαγειρεύουμε, εγώ δεν το έχω κάνει. Το κολλά. Ναι, που το πετάς στον τοίχο στο μάρμαρο στο πλακάκι και να δεις. Δεν μου αρέσει. Κάποιοι τα κάνουν, να ξέρεις. Μπορεί να κρατήσει καλό χρόνο. 8 λεπτάκια για τα αλντέντε είναι μια χαρά. 8! Και εγώ εκεί με 7 μου 8 τα αφήνω. Ξέρεις κάτι. Έχει να κάνει. Γελάει να πάρω, καταλαβαίνω. Ο κατασκευαστής όπως και τα πλυντήρια έτσι και στα μακαρόνια γράφει πάνω λεπτά. Οπότε... Πολλοί γράφουν 10 λεπτά και 10 λασπώνει. Έχει να κάνει πολλά με το ρεύμα, με το πόσο δυνατή είναι η φωτιά, με πολλά πράγματα. Κάποιο μυστικό για το μακαρόνι έχεις να μας πεις. Όχι. Δεν έχω κάτι. Είναι για μένα βρέσει το νεράκι, σωστή θερμοκρασία, το βάζεις. Και έχεις βάλει πριν το αλατάκι μέσα όμως. Ναι. Ναι, γνωστό, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις και για το app στο κινητό. Λοιπόν, έχουμε αναπτύξει για το βιβλίο αυτό και μόνο ένα φοβερό application για Android και iPhone και iPad και τα λοιπά και τα tablet, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα.
Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και είναι δωρεάν, είναι έτσι. Δωρεάν. Το κατεβάζει δωρεάν. Μπαίνετε και στα store και όλα αυτά τα store και γράφετε «Μαμά πεινάω» με ελληνικά κενό κτλ. Και το βρίσκεται. Και εκεί, κάθε συνταγή του βιβλίου, αν θέλεις να δείξεις κιόλας, ναι, κάτω αριστερά έχει ένα QR code όπως είναι εδώ. Ποιο? Αυτό εδώ, το QR code. Αυτό. Το σκανάρεις με το κινητό σου. Για πες! Ναι. Α, κάτσε, είμαι άσχετη με τεχνολογία με αυτά. Ναι, ναι. Έλα, εσύ, κοίτα τι έξυπνο που είναι αυτό. Αυτό κοίτα, εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ. Το QR code, το σκανάρεις με το κινητό και αυτόματα σου περνάει. Καλά, αυτό το κοτόπουλο δεν παίζεται. Για να δω ποιο είναι. Κοτόπουλο με μπύρα και όρθιο στο φούρνο. Είναι εκπομπή από μόνο του. Και βάζεις αυτά τα υλικά λοιπόν, μετά θα τα βρεις στο κινητό σου. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε να φωτογραφίσεις, ούτε να ξέρεις από πριν τι και πώς. Αλλά αν είσαι ήδη έξω. Εσύ κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά και πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Δουλειά. Αλήθεια στο λέω. Γιατί να, άμα για παράδειγμα είναι κάποιο στην παραλία, ναι, μπορεί να έχει το κινητό, να κατεβάσει δωρεάν αυτή την εφαρμογή. Και όταν εσύ είσαι στην παραλία, να κάθεσαι και να ψάχνει και να λες τώρα τι θα φτιάξουμε μετά στο σπίτι γρήγορα και εύκολα. Ιδέες. Και θα σου πω και κάτι. Μπράβο! Είσαι στην παραλία και φεύγεις. Μπράβο. Και λες τώρα πρέπει εγώ να πάω να πάρω το βιβλίο. Μπράβο. Και δεν χρειάζεται. Ανοίγεις την εφαρμογή, σου λέει τι υλικά για ποια συνταγή. Κάνεις shopping list, πας στο σούπερ μάρκετ, τα παίρνεις κατευθείαν. Παιδιά, μπράβο! Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή. Είναι πολύ ωραία βασικά ιδέα. Ευχαριστώ. Γιατί αυτό είπε και αυτό τελευταία στιγμή που και πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να το προλάβω ανοιχτό και να πάω να δω το βιβλίο, τη συνταγή και το έχει ανοιχτό το βιβλίο έτσι μπροστά σου και κάνει. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Έχει και site. Βεβαίω. Για πες μας. www.mamapinao.gr. Εκεί βρίσκει. Σου εύχομαι πραγματικά να πάει σούπερ, πιστεύω θα σκίσει και δεν όχι μόνο για τα παιδιά, για του φοιτητέ που ξεκινάνε τώρα και είμαστε εμεί τα νέα παιδιά που τώρα ξεκινάμε να μαγειρεύουμε. Κατάλαβε, θα βοηθήσει πολύ κόσμο. Λοιπόν, Μινά, σε ακούω, έχω να σου πω. Αχ! Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και επιστρέφω να διαβάσουμε μηνύματα και στέλνετε στο Twitter μήνυμα για να αποκτήσετε αυτό το υπέροχο βιβλίο. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στο κούλερ του αρέσει και το τραγούδι του Τάσου μας. Μπράβο Νίκο, ορίστε, αρέσουν πολύ οι επιτυχίες που επιλέγεις. Και είμαστε εδώ με τον Τάσο Αντωνίου ζωντανά στο κούλερ. Και σήμερα μιλάμε λοιπόν για αυτό το υπέροχο βιβλίο που λέει ακριβώς για να μην ξαναπείς ποτέ «Μαμά, πεινάω». Να μην ξαναπείς ποτέ «Μάι στο τετράγωνο». Αφήστε λίγο και τις δόλιες τις μανούλες να πάνε για ένα καφέ, για ένα μπάνιο. Να πάνε για ένα μπάνιο, να πάνε για ψώνια. Η δικιά μου μαμά ξέρετε τι κάνει, βέβαια είναι υψηνίδητη αυτή η γυναίκα. Τι κάνει, δεν πάει πουθενά γιατί περιμένει να ξυπνήσει ο Βασίλης ή εγώ, κυρίως ο Βασίλης, ο αδερφός μου, γιατί λέει το παιδί να έχει να φάει. Τι το παιδί να έχει να φάει. Πήγαινε να πιει ένα καφέ, το κανονίσω εγώ και ο Βασίλης το θέμα. Κατάλαβες. Να τις ηρεμήσουμε λίγο τις γυναίκες επιτέλους. Πρέπει να γνωρίσουμε την μαμά σου. Να τη γνωρίσει τη μαμά μου, είναι πάρα πολύ καλή. Είναι και αυτή τη χαμογελαστή, σαν και εμένα. Γεια σου, μαμά. Γεια σου και από τον Τάσο. Γεια και στη δικιά μου μαμά. Πώς λένε τη μαμά σου? Φοφό. Γεια σου, Φοφό. Και σένα. Γεια σας, κυρία Φοφό. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, έχεις και σαλάτες, βλέπω. Εννοείται. Λοιπόν, επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο ένας φοιτητής ή ένας μαθητής ή ένας άνθρωπος που ξεκινάει τώρα να μαγειρεύει να φτιάχνει, να μάθει σαλάτα. Που επίσης έχω να σου πω ότι εγώ στην αρχή όταν ξεκίνησα δεν ξέρω το μαρούλι. Λοιπόν. Το είχα μπροστά μου, το κοίταγα. Και έλεγα, okay, τώρα τι κάνουμε. Πώς το. Ναι, δεν ήξερα. Μαρία, μου γελάς. Όταν ξεκινάει ένας άνθρωπος, δεν είχα δει τη μαμά μου να το κόβει. Να το κόψει έτσι, να το κόψει έτσι. Ναι, και το σκεφτόμουν τώρα. Έβγαλα τα φύλλα, τα έπλυνα. Και έλεγα τώρα, να το κόψεις στο έτσι ή να το κόψεις στο έτσι. Να πω εγώ κάτι, ένα tip. Ναι. Έτσι, για πολύ απλή σαλάτα. Ναι, να μου πεις, βεβαίως. Λοιπόν, αντί άμα επειδή παιδεύεσαι το να πάρεις τα μαρούλια, πώς ανοίγει, πώς κάνει, πώς ρίχνει χώματα, ιστορίες, μπλιάχ, τι έγινε αυτά κτλ. Επειδή πολλές φορές είναι περίεργα αυτά. Πάρε σαλάτα έτοιμη, κομμένη. Την προτείνεις εσύ αυτή. Θα σου λύση. Πω γιατί. Είναι ένα βήμα πιο κοντά από το να πάρεις delivery. Όντως. Οπότε, άσε που το delivery κάνει μισή ώρα, ενώ αν φτιάξει μόνο σου μια σαλάτα κάνει 5 λεπτά. Και πιο οικονομικά, ε. Ναι, άσε που όταν παίρνεις από το μανάβι όλα αυτά τα ζαρζαβατικά, πρέπει να βεβαιωθείς ότι τα πλένεις καλά. Εντάξει, και τώρα πια οι μανάβιδες. Είναι πιο high-tech, πιο upper. Οπότε τους λες κάτι, σου λένε πώς θα το κάνω αυτό. Ασχολούνται μαζί σου. Δεν είναι έτσι. Οπότε εσύ προτείνεις να παίρνεις με τις έτοιμες σαλάτες κομμένες. Κοίτα, σε πρώτο επίπεδο ναι. Ωραία. Δηλαδή, αν έχεις λίγο χρόνο και βιάζεσαι πάρα πολύ και θέλεις να φας και. Ναι, είναι καλύτερα. Ωραία. Συνεχίζω με μηνύματα. Λοιπόν, τα παιδιά στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, να ξέρεις. Λοιπόν. Η Γκρέγκορη Χριστοδούλου. Ό,τι θες από καφέδες. Όπα. Καφέ, έχεις καμία. Μόνο για καφέ δεν έχουμε. Θα μας πεις εσύ, Γκρέγκορη. Πάμε για καφέ, θέλουμε να μάθουμε έτσι λοιπόν, ένα καλό καφέ. Συνεχίζει, λέει ο Μιχάλης VDS, λέει τόστ, αυγά και μακαρόνια.
Και αυγά, δεν κάνει επίσης να τρώμε και πάρα πολλά αυγά έτσι. Δηλαδή, άμα τώρα συνέχεια ομελέτες, αυγά, βραστά, τηγανιτά και τέτοια, πάλι δεν κάνει. Πρέπει να διευρύνουμε λίγο τους ορίζοντες στο φαΐ, παιδιά. Να πάρετε το βιβλίο ή να στείλετε μήνυμα για να το κερδίσετε, που σας είπα. Λοιπόν, λέει, Μάνος Καλαποθάκος, ξεκίνησα από τα απλά τοστ, πατάτες τηγανιτές και τώρα έχω φτάσει στο σημείο να φτιάχνω παστίτσιο. Μπράβο. Γεμιστά από μια πολύτιμη συνταγή της γιαγιάς μου από την πόλη. Έχουμε γεμίσει εκεί, φοβερή, γεμιστά και πολύ απλά. Είδα, καλά, εγώ δεν ξέρω τι που επιστομάτι μου, ίσως το θα σας πω τώρα. Είδα κάτι καραμελωμένο popcorn. Πιο κάτω, πιο κάτω. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Α, είναι πολύ πιο κάτω. Μισό λεπτάκι. Εδώ κοντά είσαι, κάπου κάτω. Κάπου εδώ. Όχι, όχι, λίγο πιο εκεί. Για πες. Είναι πολλές οι συνταγές. Είναι πολλές οι συνταγές. Πού είναι? Εσύ, είναι πολύ ωραία τα καραμελωμένα popcorn. Τι νούμερο είναι? Λοιπόν, πάμε σε ένα break να βρω εγώ τα popcorn. Ναι. Και επιστρέφουμε. Πολύ γλυκά, βέβαια. Μουσικές επιλογές του Νίκου δεν παίζονται. Σ' αρέσει, χαίρομαι. Πέρασε καλά εδώ στην εκπομπή μας. Τέλεια, τέλεια. Αισθάνθηκες ωραία σαν το σπίτι σου. Πιο πολύ από το σπίτι. Τέλεια, αυτό είναι επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαιρόμαστε. Η κουζίνα είναι γεμάτη πράγματα. Είμαστε εδώ με τον Τάσο Αντωνίου. Επιστροφή στο Cooler. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε σήμερα, να σας είπαμε κάποια tips, κάποιες ωραίες συνταγές, κάποιους τρόπους για να ξεκινήσετε να μαγειρεύετε μόνοι σας. Και θέλω πριν κλείσουμε να κάνουμε άλλη μια αναφορά στο βιβλίο. Για να μην ξαναπείς ποτέ «Μαμά, πεινάω». Ωραία. Ολοκένουργιο. Και το app του είναι πάρα πολύ, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και στην παραλία αλλά και στον δρόμο, γιατί μέσα έχετε έτοιμα τα υλικά, δηλαδή δεν χρειάζεται το βιβλίο για να πάτε σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε, πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι στέλνοντας μήνυμα στο Twitter, @coolermatv, μπορείτε να διεκδικήσετε 3 βιβλία. Γράψτε μου, θέλω το βιβλίο, θέλω αυτό το βιβλίο, θέλω να μπω στον διαγωνισμό. Και θα γίνει κλήρωση και κάποιοι από εσάς θα το κερδίσετε. Και πριν κλείσουμε, Τάσο, και πριν σ' αφήσω, θέλω να μου πεις μία πολύ γρήγορη συνταγή που μπορείς να την πεις τώρα στα παιδιά που μας βλέπουν και μπορούν πολύ γρήγορα να τη φτιάξουν. Λοιπόν, να τη φάνε και τώρα. Ψωμί τράβα τσίμπα. Είναι εδώ. Ναι, okay. Τράβα τσίμπα. Λοιπόν, τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα ψωμί, μια φρατζόλα ψωμί, ένα καρβέλι ιδανικά. Το χαράσουμε κάθετα και οριζόντια. Και βρίσκουμε, ανοίγουμε το ψυγείο, ό,τι υλικό έχουμε. Τυριά, αληφή τυρί, τυροκαυτέρες, μπέικον, πιπεριά, οτιδήποτε θέλουμε. Αλλαντικά. Σαν τελικά μια σπίτσα, ναι. Βασικά, μπέικον, ναι. Σαν, σαν μια πίτσα. Το χαράσουμε. Την τραπατσάδα που φτιάχνουμε. Τα βάζουμε όλα καλά μέσα, έτσι τα θικούλες, τα καρφώνουμε καλά μέσα και ρίχνουμε και λίγο τυράκι από πάνω τριμμένο και το βάζουμε στο φούρνο, έτσι για λίγα λεπτά. 10 περίπου, max 10 λεπτάκια. Και είναι έτοιμο. Και είναι έτοιμο. Α, είναι και είναι τέλειος μεζές. Για ένα μπουκάλι κρασί, έτσι, καλοκαίρι τώρα, ιστορία, όλα αυτά. Εμείς, κοίτα, να σου πω, εμείς πίνουμε πορτοκαλάδα με ανθρακικό ή χωρίς, να ξέρεις. Εμείς δεν πίνουμε κρασιά, κρασιά πίνουν μεγάλη. Okay. Και εμείς πίνουμε, είμαστε του, ξέρεις, του πολύ. Ένα fruit punch χωρίς αλκοόλ. Ή το smoothie που είπες πριν. Okay. Ναι, 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 τέλειο. Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο Τάσος, έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δείτε το κιόλας, δείτε το. Αν κάποιος επιχειρήσει να το κάνει, που θα χαρώ πάρα πολύ, στείλτε μας τη φωτογραφία εδώ στο Twitter να τη δούμε, να τη μοιραστούμε κι εμείς μαζί σας. Λοιπόν, κουλεράκια μου λικά, αυτά ήταν για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάσο Αντωνίου που ήρθε εδώ στο πλατό μας ζωντανά στο Cooler. Μεγάλη μάθαμε πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιβλίο. Θα φτιάξω σίγουρα συνταγή και θα στη στείλω. Τέλεια. Εσύ γελάς από εκεί. Αλπομόνο. Αύριο ζωντανά εδώ στις 3 το μεσημέρι. Φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά. Πολλά φιλιά.